Κάνει την ατμόσφαιρα αρκετά αποπνικτική εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτά για, για το παιχνίδι, μάλλον για τα έξω του παιχνιδιού. Για το παιχνίδι θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τώρα για αυτό που λες για το θεμέλιο Αριστοτέλη πάνω, το βασικό είναι ότι αν έλεγες πέρυσι ότι θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι η Original, ο Μπάγεβιτς και ο Νικολαίδης, θα. Στην καλύτερη περίπτωση θα έλεγα να σε συλλάβουν. Σήμερα όχι μόνο έγινε και ήταν και ένα βασικό βήμα. Κάθισαν, είπαν όλοι ότι θα τραβήξουν μια κόκκινη γραμμή, θα τα ξεχάσουν και για το καλό της ΑΕΚ θα κοιτάξουν να βρουν μια λύση. Μπορεί χρήματα να μην έπεσαν στο τραπέζι, έπεσαν όμως προτάσεις, έπεσαν κάποιες εκπλήξεις όπως από τον κύριο Τροχανά με την ανακοίνωση των τεσσάρων επιχειρηματιών. Περισσότερα θα ξέρουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Και φυσικά έδωσαν ραντεβού για μια νέα συνάντηση, όπου σε αυτή τη νέα συνάντηση φυσικά θα βάλουν τα υλοποιήσει. Θα αρχίσουν να υλοποιούν τις αποφάσεις για την σωτηρία της ΑΕΚ. Αυτό έμοιαζε ως ανέκδοτο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Το να καταφέρουν όλες αυτές οι πλευρές που δεν μιλούνταν μεταξύ τους να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλήσουν. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που βγαίνουν ή απλά υπάρχει στασιμότητα? Ναι. Όχι, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και όλοι έχουν καταλάβει ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε, με όλες αυτές τη συγκυρία που βιώνουμε σε επίπεδο και ως χώρα, καταλαβαίνουν ότι η ΑΕΚ δεν είναι το ίδιο όπως το 2004. Κάθισε μια παρέα φίλων, έβαλε μπροστά τον Ντέμι Νικολαίδη και βγήκε από το αδιέξοδο, έστω για κάποια χρόνια. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βλέπουν την ομάδα ότι προς την τέταρτη κατηγορία. Οκ, μείνε μισό λεπτό για να δούμε και κάποιες κάρτες που έχουμε ετοιμάσει από αυτά που μας έχεις μεταφέρει εσύ ως ρεπορτάζ, Χρήστο, από όσα έγιναν σήμερα στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Να δούμε λοιπόν καταρχάς. Αυτούς τους παίκτες έχουμε, αυτό το ρόστερ. Εξ αρχής είπα ότι θα δείξουμε εμπιστοσύνη στο ρόστερ μας. Και πολύ περισσότερο θεωρώ η θέση και η στάση ενός προπονητή φαίνεται στις δύσκολες στιγμές και μετά από μια ήττα που μας πονάει όλους. Ως προς την αγωνιστική μας παρουσία, η εικόνα μας δεν ήταν καθόλου καλή. Βέβαια αυτό συντέλεσε και το πρόβλημα έγινε ακόμη μεγαλύτερο, διότι εμείς ξεκινήσαμε το παιχνίδι, είχαμε μία ευκαιρία από ένα στημένο να ανοίξουμε το σκορ. Δεν το καταφέραμε. Στη συνέχεια ο αντίπαλος, θα έλεγα, άρχισε να γίνεται επικίνδυνος και να έχει καλύτερη κυκλοφορία, διότι εμείς δείχναμε ότι δεν έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Είχαμε νευρικότητα, ήμασταν επιπόλοι και υποπέφταμε σε αβίαστα ατομικά λάθη. Μετά από το 0-1 προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε, είχαμε την υπεροχή του παιχνιδιού. Μπορεί να έχει συμβεί και μια περίπτωση πέναλτι στο Λιμπερόπουλου. Δεν στέκομαι όμως στις διαιτητικές αποφάσεις, γιατί εκείνο που με αφορά πρώτα και το έχω τονίσει εδώ και καιρό, με ενδιαφέρει πάντα σίγουρα το αποτέλεσμα είναι αυτό που σε κρίνει, αλλά όταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα συνδυάζεται με μια καλή εικόνα, σου δίνει θάρρος και αισιοδοξία. Εμείς σε καθοριστικά σημεία δεχτήκαμε τα δύο γκολ και μετά το δεύτερο γκολ χάσαμε τελείως την ψυχραιμία μας. Δεν είχαμε καθόλου ηρεμία στο παιχνίδι μας, δεν είχαμε καθόλου καλή λειτουργία, ούτε επιθετική αλλά ούτε και αμυντική. Θεωρώ ότι η ομάδα μετά τα Χριστούγεννα φανερώνουν και τα κάποια αποτελέσματα. Κάποια αποτελέσματα λέω, διότι η ομάδα είχε κάποια θεωρητικά αρνητικά αποτελέσματα με τις δύο ισοπαλίες, αλλά η εικόνα της ήταν αρκετά καλή. Οι παίκτες μας δεν είναι προσιλωμένοι στη δουλειά τους τόσο καλά. Θεωρώ ότι τα εξαγωνιστικά προβλήματα έχουν επηρεάσει άμεσα τη σκέψη τους, τον τρόπο αντίδρασής τους εκτός αγωνιστικού χώρου, και αυτό φαίνεται και στα επίσημα παιχνίδια κατά διαστήματα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια των παιδιών μας και των ποδοσφαιριστών μας. Δεν ήταν καλή παίκτες όταν κερδίζαμε 5 συνεχόμενα παιχνίδια και τώρα, έχοντας κάποια αρνητικά αποτελέσματα, να μηδενίζουμε οποιαδήποτε της προσπάθεια. Αυτά από τον Νίκο Κωνσταντόγλου προς ώρας. Είπε για τα εξωγωνιστικά θέματα ότι οι παίκτες του δεν είναι προσιλωμένοι στη δουλειά τους. Και αυτό είναι η σημαντική δήλωση που κρατάμε ως τώρα τουλάχιστον από τον Νίκο Κωνσταντόγλου, διότι βλέπει και αυτός ότι τα οικονομικά προβλήματα περνάνε άμεσα στις προπονήσεις. Είναι απολύτω λογικό. Τόσους μήνες απλήρωτοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να επικεντρωθούν στην εργασία τους. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε νέα σύνδεση με τον Χρήστο Τριανταφυλόπουλο στο ΆΚΑ ή δεν κρίνεται απαραίτητο αυτή τη στιγμή? Όχι, κρίνεται. Πάντα απαραίτητο. Μια σύνδεση με τον Χρήστο είναι πάντα απαραίτητη. Βάλε τελευταία σου πινελιά.
αν μου επιτρέπετε, αυτό που είπατε πριν, το ότι και μόνο που οι μέχρι τώρα δύο μεγαλομέτοχοι ήταν αδρανείς οικονομικά, το ότι έχουν αυτή τη στιγμή μετά τη σημερινή συνάντηση έχουν βάλει σε νέα βάση την εικόνα τους προς την ΑΕΚ, το μαγαζί που τρέχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα υπάρξει και συνέχεια. Τώρα στα αγωνιστικά, επειδή και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ έξυπνο παιχνίδι και έχει από τη στιγμή που γλίτωσε το γκολ με το δοκάρι να σταματάει την μπάλα στο τρίτο λεπτό με τον καφέ, έπαιξε πολύ έξυπνα, έδωσε χώρο στην ΑΕΚ, βγήκε στην κόντρα και έχει πετύχει μια νίκη παρά τα παράπονα που έχει η ΑΕΚ από την διαιτησία και τα έχει εκφράσει και στο ημίχρονο ο Βασίλης Δημητρίου. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ό,τι άλλο, εδώ είμαστε, σε περιμένουμε. Να κλείσουμε κάποιες... Μαύρο βάφτη και τον τέρμπι των δικεφάλων, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί τη ΑΕΚ στο ΆΚΑ με 2-0. Η Ένωση στο τρίτο λεπτό θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκόρ, όμως ο Λιμπερόπουλος μετά την άστοχη έξοδο του Γλύκου έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 16ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ με τον Γεωργιάδη να κάνει πανέμορφο σουτ και να ευνηδιάζει τον Αραμπατζή. 21ο λεπτό ο Λιμπερόπουλος δίνει στον Λεωνάρντο, το σουτ του όμως κόντραρε, ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας επιθετικός ζήτησε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Σνάουσνερ. 44ο λεπτό, ωραία ενέργεια του Χωσέ Κάρλος, όμως το σουτ του μπλόκαρε ο Γλυκός. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ θα χάσει μεγάλη ευκαιρία στο 46ο λεπτό, ο Καφές με το κεφάλι πασάρει στον Λιμπερόπουλο, ο οποίος με το χέρι του στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά η μπάλα θα φτάσει πάλι σε αυτόν, όμως το σουτ του θα στείλει ξανά την μπάλα στο δοκάρι και out. 58ο λεπτό, ο Λαγός μπαίνει στην περιοχή, σεντράρει παράλληλα, όμως ο Γλύκος επεμβαίνει πρώτου Λιμπερόπουλου. 66ο λεπτό, ο δικέφαλος του Βορρά, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, θα κάνει δύο τα τέρματά του, με τον Λαζάρ να βγάζει όμορφη πάσα στον Αθανασιάδη και αυτός με ψύχρωμο πλασέ έκανε το 2-0. Στο 80ο λεπτό, τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει τρία τα τέρματά του, όμως ο Λαζάρ, αντί να πλασάρει απέναντι από τον Αραμπατζή, έδωσε στον Γεωργιάδη, το σουτ του όμως μπλόκαρε ο γκολκίπερ της Ένωσης και έτσι το 2-0 υπέρ του δικεφάλου του Βορρά έμεινε μέχρι το τέλος. Με τον Νίκο Κωστένογλου, εμείς βλέπουμε τη φάση του πέναλτι. Εγώ θεωρώ ότι από την αρχή έχει γίνει τράβηγμα στον Λιμπερόπουλο από τον αντίπαλό του και μετά θα πέσει κάτω. Θεωρώ ότι είναι παράβαση πέναλτι που θα μπορούσε να δει ο διαιτητής αν είχε την κάμερα όπως την έχουμε εμείς. Δεν ξέρω πού βρισκότανε, πέναλτι όμως υπάρχει. Ξαναβλέπουμε για πολλωστή φορά τη φάση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι σε αυτή την φάση που είδαμε προηγουμένως. Έχουμε άλλη εδώ, Άκα. Έχουμε. Ωραία, για να έχουμε δούμε λοιπόν την επόμενη φάση. Πάμε να δούμε εδώ. Εδώ είναι ένα χέρι μετά από ένα σουτ που γίνεται από το νούμερο 9 της ΑΕΚ. Είναι ακούσιο γιατί βρίσκει μπάλα στο πόδι του παίκτη του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια στο χέρι του. Είναι ακούσιο, πολύ σωστά κάνει ο διαιτητής και δεν σφυρίζει παράβαση, θα ήταν πέναλτι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ορθά λοιπόν αποφασίζει και αφήνει τη φάση και συνεχίζεται. Έχουμε ακόμη περίπτωση από το Ολυμπιακό στάδιο. Πάμε να δούμε εδώ, είναι το χέρι το οποίο θα στρώσει την μπάλα ο Λιμπερόπουλος. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, είχε και δεύτερο δοκάρι στη συνέχεια. Ευτυχώς δεν μπήκε γκολ, γιατί αν δεν το είχε δει, που δεν το είδε κανείς, θα είχαμε άλλα τώρα. Θα είχαμε άλλες γκρίνιες. Πάμε και μία ακόμη περίπτωση που δεν θα λείψει το offside. Εδώ λοιπόν είναι η περίπτωση offside. Ο Καφές είναι αυτός ο οποίος καλύπτεται, είναι αυτός ο οποίος θα παραλάβει την μπάλα, είναι αυτός που θέλει ο κανονισμός να είναι νόμιμος. Οι άλλοι δύο δεν μας ενδιαφέρουν. Εδώ λοιπόν είναι λάθος του βοηθού να σημειώσει παράβαση. Ωραία, στον παίκτη της ΑΕΚ, τον Καφέ. Αυτά από το Ολυμπιακό στάδιο. Έγινε. Συμφωνώ με τον Νίκο Κωστένογλου ότι δεν ασχολείται με τη διαιτησία. Συνεχίζουμε. Πάσης μόνο γκολ. Αλλά όπως είπατε και εσείς, έλειπε τον γκολ από αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει και ένα σοβαρό διαιτητικό λάθος. Θα το δούμε, που φωνάζει φαντάζομαι ο Άρης για αυτή τη φάση.